Στην εδώ την περιοχή, από εδώ και πάνω, αρχικά είναι το near, near infrared και από εκεί και πάνω. Έτσι. Να λοιπόν ένα image από μια θερμική κάμερα. Ουσιαστικά τι κάνει η θερμική κάμερα? Η θερμική κάμερα παίρνει ένα image το οποίο έχει πάλι I επί J πίνακας, μόνο που τώρα το κάθε pixel είναι μία τιμή. Τι τιμή? Είναι θερμοκρασία. Εδώ ουσιαστικά υπάρχει και το transformation με το αντίστοιχο χρωματισμό. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ είναι σε βαθμούς Κελσίου, εδώ είναι σε Fahrenheit, εδώ είναι το κρύο και εδώ είναι το πολύ ζεστό. Παρατηρήστε ότι στην περιοχή γύρω-γύρω, όπου πρακτικά έχουμε background, είναι αρκετά κρύα σε σχέση με το τι συμβαίνει. Εδώ που είναι ο κακός Ολύμπος, έτσι, εδώ που υπάρχει αρκετή γούνα, δεν φαίνεται έντονη η θερμοκρασία. Στην περιοχή εδώ των αυτιών όμως με μειωμένο αριθμό από τρίχωμα κτλ. Είναι πιο έντονη η θερμική υπογραφή, όπως και σε αυτές τις περιοχές. Να λοιπόν ένα θέρμα λίγο. Από εδώ και πέρα θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου σε thermal imaging. Εντάξει, δηλαδή θα μιλήσω για το τι συμβαίνει όταν παίρνω δεδομένα από thermal imaging. Για να έχετε έτσι και μία σχετική ιδέα, το να πάρει κάποιος τέτοιου είδους δεδομένα είναι πολύ πιο ακριβό από το να πάρει τα γνωστά visible. Τώρα πλέον μέχρι και το τελευταίο κινητό έχει μία πολύ υψηλή ευκρίνεια κάμερα να τραβήξει ωραίες φωτογραφίες σε κάποια βίντεο. Μία απλή σχετικά έως πολύ απλή θερμική κάμερα μπορεί να στοιχίζει 130, 140, 150 χιλιάδες δολάρια. Έτσι είναι αρκετά ακριβά δηλαδή. Ουσιαστικά, εδώ σε αυτό τα slide που θα ακολουθήσουμε τώρα θα σας δείξω τι θα προσπαθήσω να κάνω και πού θα επικεντρωθώ από εδώ και μπρος. Ουσιαστικά λοιπόν, σκέφτομαι αρχικά για constraint physiological measurements. Δηλαδή, για φυσιολογικές μετρήσεις, όταν το άτομο από το οποίο θέλω να πάρω την έκκληση είναι περιορισμένο. Τι σημαίνει περιορισμένο? Πάρτε με και δέστε με εδώ πάνω έτσι ακίνητο, χωρίς να κινούμε. Βάλτε τη θερμική κάμερα μπροστά μου, καλή ώρα. Ωραία. Και πάρτε κάποια πληροφορία. Θα δούμε πώς παίρνουμε την πληροφορία αργότερα. Τι μπορεί να είναι αυτό? Αυτό μπορεί να είναι ο ρυθμός αναπνοής. Αυτό μπορεί να είναι η θερμοκρασία μου. Αυτό μπορεί να είναι ο παλμός της καρδιάς μου. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ο κύριος λόγος για τον οποίο θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου στο πρόσωπο είναι γιατί θέλω να αντλήσω πληροφορία με διπλό σκοπό. Ο ένας είναι για δύο ιατρικούς λόγους και ο άλλος είναι για λόγους δικαιοσύνης, εδώ το έχουμε βάλει, είναι πρακτικά, μιλάμε για την ανείχνευση ψεύδους. Έτσι θα μιλήσουμε γι' αυτό, το light detection. Αυτό θα δούλευε μια χαρά αν εμένα με παίρνατε και με δένατε ακίνητο έτσι ώστε η κάμερα να παίρνει σταθερά αυτό το κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει την πληροφορία που θέλει. Τι θα γίνει αν έχω unconstrained physiological measurements? Τι θα γίνει ενώ η κάμερα είναι σταθερή, εγώ αρχίζω και κινούμαι. Εντάξει. Τι θα συμβεί? Αυτό το οποίο θα συμβεί είναι ότι η μέτρηση θα ποικίλει. Θα ποικίλει όμως όχι γιατί το φαινόμενο το οποίο καταγράφουμε εμείς έχει αλλάξει, αλλά επειδή το άτομο κινείται γύρω από την κάμερα. Αυτό θα γινόταν αν δεν είχαμε tracking. Ωραία. Για να γίνω λίγο πιο ξεκάθαρο, σε αυτή την περίπτωση προφανώς το σήμα το οποίο παίρνω είναι άχρηστο είτε για βιοιατρικούς είτε για λόγους light detection, όπως τα λέω, για ρύθμιση ψεύδους. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, να το φέρω σε ένα πρόσωπο. Αυτό όπως βλέπετε εδώ είναι ένα image από θερμική κάμερα ενός ατόμου. Η κόκκινη περιοχή δηλώνει υψηλή θερμοκρασία, οι πιο σκούρες περιοχές δηλώνουν χαμηλή θερμοκρασία. Παρατηρήστε ότι στα ρούχα, εκεί που εφάπτεται πάνω στο δέρμα, παίρνει θερμοκρασία και είναι λίγο πιο ψηλή, όπως φερειπίν κάπου εδώ στο χέρι, έτσι, ή εδώ που φοράει αυτό το μπλουζάκι κλπ. Παρατηρήστε επίσης ότι στη μύτη υπάρχει μια τρύπα που ουσιαστικά οφείλεται στη διαδικασία της αναπνοής. Με την αναπνοή σπνέουμε και εκπνέουμε, το οποίο σημαίνει σπνέω και εισπνέω αέρα, το οποίο έχει θερμοκρασία δωματίου. Άρα παγώνει αυτή εδώ η περιοχή. Έτσι.
εκπνέω και εκπνέω θερμό αέρα. Θα δούμε και αργότερα αναφορικά με την ανακλή. Το πρόβλημα λοιπόν με το tracking είναι το εξής. Εάν θεωρήσουμε ότι η κάμερα είναι καρφωμένη εκεί και καταγράφω την περιοχή γύρω από τα μάτια, ιδιαίτερα πλούσια σε πληροφορία αυτή η περιοχή όπως θα δούμε αργότερα, έτσι όσον αφορά τη θερμική υπογραφή που έχει. Λοιπόν, αυτή θα ήταν η πρωτογενής ύλη μου για να χρησιμοποιήσω τις μεθόδους και να αντλήσω την πληροφορία που θέλω. Τι θα συμβεί όμως εάν το άτομο αυτό μετακινηθεί? Τότε το καινούριο μέρος στο οποίο πάει είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Αυτά τα δύο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, inconsistent measurement locations over time on the subject. Εγώ θέλω να έχω consistent measurement locations. Δηλαδή, εγώ με ενδιαφέρει να καταγράψω την περιοχή γύρω από τα μάτια. Δεν με νοιάζει πώς θα κινηθεί το άτομο, έτσι. Με ενδιαφέρει πάντοτε να παίρνω αυτή την περιοχή. Αυτό θα είναι το πρόβλημα το οποίο θα σταματήσουμε αμέσως. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο και τα λοιπά, γιατί έχω αρχίσει ένα πολύ έντονο μονόλογο και δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτό, εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, με σταματάτε, σηκώνετε το χέρι και ρωτάτε απορίες, έτσι. Με να πάσα όλη τη στιγμή. Δώστε και ευκαιρία να πιούμε λίγο νερό, έτσι. Λοιπόν, what is try? Να το ξανασκεφτούμε λοιπόν. Tracking is the problem of estimation over time of the value of a set of variables based on observations. Δηλαδή, να δούμε λίγο λέξεις κλειδιά. Estimation. Yes, predict. Over time. How things change. Set of variables. Things. Tracking is guessing how things change. Χρονική στιγμή 1, εγώ καταγράφω μια συγκεκριμένη περιοχή του προσώπου μου, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτό το οποίο θέλω να κάνει η μεθοδολογία της ειχνηλάτησης, του tracking, είναι καθώς εγώ θα κινούμαι, ωραία, με όλες τις δυνατές κινήσεις που θα μπορούσα να κάνω, να μπορώ να προβλέπω η αντίστοιχη περιοχή που καταγράφω πώς κινείται. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι κυνηγητού το tracking. Κυνηγώ, προσπαθώ να προβλέψω πώς αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Όταν προσέγγισαν για πρώτη φορά, έτσι, από το ερευνητικό αυτό group του Πανεπιστημίου του Χιούστον για να δουλέψουμε σε αυτά τα προβλήματα, έκανα το κλασικό πράγμα το οποίο κάνει οποιοδήποτε στατιστικός σέβεται τον εαυτό του πιστεύει. Δηλαδή λέω, πολύ ωραία, έχω να λύσω ένα πρόβλημα, αφού έμαθα όσο καλύτερα γίνεται τα πάντα που αφορούν γύρω από αυτό το πρόβλημα, έτσι, έχουμε πει, το μότο μας είναι, στον ψυχολόγο και στο στατιστικό δεν κρύβουμε ποτέ τίποτα, λέμε τα πάντα. Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα, τι φοβούνται, τι δεν φοβούνται, τι περιμένουν, τα πάντα. Όχι ότι δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πράγματα, αλλά μπορεί να μας κερδίσει χρόνο, έτσι, στην πορεία. Αυτό λοιπόν το οποίο είπαν, είναι ότι θέλω να κάνω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το οποίο σκέφτηκα εγώ είναι ότι, πολύ ωραία, είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι ο πρώτος άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη ο οποίος ασχολείται με αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να δούμε στη βιβλιογραφία πώς προσεγγίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη είναι model-based methods. Αναφέρω χαρακτηριστικά κάποιες δημοσιεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας που είναι κάτω. Active contours στη φόρμα από models level sets. Τρεις μεγάλες έτσι προσεγγίσεις. Ουσιαστικά το πρώτο εξ αυτών, το active contours, θα το βρείτε με την έννοια των snakes, φιδάκια δηλαδή, προσπαθούν χρησιμοποιώντας φιδάκια να πιάσουν την κίνηση. Γιατί εάν δείτε εμένα, καθώς κινούμε σε αυτόν εδώ τον τοίχο, θα δείτε ότι, ας πούμε, το δικό μου κεφάλι ή τα μαλλιά μου ή το πρόσωπό μου έχει κάποια διαφορά εδώ πίσω. Άρα μπορώ να χτίσω ένα φιδάκι και είναι σχετικά εύκολο να αναγνωρίσω καθώς αυτό το πράγμα αλλάζει. Πρακτικά στο tracking, μια μεγάλη δυσκολία είναι όταν θα προσπαθήσω να ακολουθήσω κάτι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ομοιογένεια. Εντάξει, δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθώ να καταγράψω μοιάζει πολύ με αυτό το οποίο είναι το περιβάλλον. Όταν λοιπόν πρωτοεμφανίστηκαν τα active
Καντούς υπήρξε μια επανάσταση. Αν κάποιος πάει στο Google και ψάξει το συγκεκριμένο άρθρο, το τσέκαρα πριν από 2-3 μέρες, έχει πάνω από 10.000 αναφορές. Το οποίο σημαίνει 10.000 ερευνητικές εργασίες το έχουν χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Μιλάμε για τέτοιου είδους πράγματα. Αυτή είναι μία κατηγορία. Δεν είναι τόσο οικία σε εμάς, γιατί η δουλειά είναι τα μαθηματικά. Η άλλη, η οποία είναι πολύ κοντά σε αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, θα το πω αλλιώς, είναι αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, είναι τα Monte Carlo methods. Υπήρχε το Kalman filtering, random sampling και το condensation. Το condensation θα είναι το τρίτο από αυτά με το οποίο θα επικεντρώσω και το ενδιαφέρον, γιατί θα το χρησιμοποιήσω ως πρώτη ύλη. Να μιλήσω όμως ένα λεπτάκι για την άλλη κατηγορία, γιατί δεν θέλω να την αντιπλήσω. Καταπληκτική και πολύ δυνατή μεθοδολογία. Καταπληκτικό τράπεζο. Όμως, έτσι, βλέπετε πάνω ότι επιτρέπει διάφορο είδους κινήσεις, πολύ μεγάλος αριθμός παραμέτρων που προσπαθώ να καταγράψω. Και αν εγώ έχω μεγάλη περίοδο από tracking, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω τεράστιο όγκο δεδομένων για να δουλέψω. Computationally very expensive. Εγώ ουσιαστικά αυτά για τα οποία θα μιλήσω εδώ σήμερα θα είναι πράγματα τα οποία ελπίζω στο τέλος της ημέρας να μπορώ να τα εφαρμόσω σε πραγματικό χρόνο. Όχι δηλαδή φέρω το βίντεο να τρέξω και να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, και υποθέτει κάποια συγκεκριμένη μορφή από τάκι. Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Πάμε τώρα στα sequential Monte Carlo methods. Ουσιαστικά θα ασχοληθώ με το condensation. Το condensation έχει δημιουργηθεί από τις λέξεις, παίρνοντας κομμάτι από τις τρεις αυτές τις λέξεις που βλέπετε, conditional density propagation. Και είναι πρακτικά particle filters, τα οποία χρησιμοποιούν στο computer vision. Είναι μια καθαρά στατιστική μέθοδος, η οποία έχει ένα στοχαστικό μέρος που πρακτικά τι κάνει, προπαγανδίζει, propagates, μία σειρά από υποθέσεις. Προάγει και διαφημίζει περισσότερο μία σειρά από υποθέσεις καθώς ο χρόνος κυλάει. Πολύ γρήγορα υπολογιστικά, πολύ απλό να το εφαρμόσει κάποιος. Έτσι είναι λίγες γραμμές κώδικα. Είμαι στατιστικός, βρήκα κάτι το οποίο με ταιριάζει μια χαρά, δεν έχω παρά να χρησιμοποιήσω particle filter για να λύσω το πρόβλημά μου. Δεν θα ξεκινήσω να εξηγώ τη θεωρία. Είναι ουσιαστικά σε εσάς που κάνετε το simulation και τα λοιπά, ίσως το έχετε δει αυτό. Για τον υπόλοιπο κόσμο προσπάθησα να δώσω την ερμηνεία με τη χρήση κάποιας εικόνας. Πώς δουλεύει λοιπόν το condensation? Έχει τα εξής τρία βήματα: select, predict και measure. Αρχικά ξεκινάει με το select. Εδώ πάνω, όπως βλέπετε, το κάθε ένα από αυτά συμβολίζει ουσιαστικά ένα δείγμα, την τιμή του δείγματος, το S, και δίπλα υπάρχει το P που είναι η πιθανότητα αυτού του δείγματος. Όσο πιο μεγάλη η σφαίρα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα έχει. Εντάξει, αν τα προσθέσω όλα μαζί, βγάζω μονάδα. Παίρνω λοιπόν κάποια δείγματα, samples, αυτή ουσιαστικά ήταν υποστήριο τη χρονική στιγμή TAF-PN. Το που είναι δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει, το συμβολίζω με X. Το image, το οποίο είναι τα δεδομένα μου, το συμβολίζω με Z. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την υποστήριο του προηγούμενου δείγματος, παίρνω κάποιο, ουσιαστικά παίρνω μία σειρά από δείγματα, τα οποία δημιουργούν αυτή την απριόρη κατανομή. Τώρα, μόλις έχω αυτό, το επόμενο πράγμα το οποίο θα κάνω, είναι τι? Είναι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το θεώρημα του Bayes. Έπρεπε να πω αυτή τη λέξη. Ό,τι λέω εδώ είναι βασισμένο πάνω. Κάνω λοιπόν πρακτικά την πιθανοφάνεια με την Prior και παίρνω εδώ κάτω την υποστήριο. Τι είναι η πιθανοφάνεια τώρα? Η πιθανοφάνεια ουσιαστικά, όπως θα δείτε, θα εξηγήσω σε λίγο πώς την παίρνω, καθιστά, δίνει έναν τρόπο να ζυγίσω το πόσο καλό ή κακό είναι ένα δείγμα. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ δεν ξέρω είναι η ακριβή μορφή αυτής της υποστήριου, την οποία την έχω κάνει με γκρι χρώματα. Αυτό λοιπόν είναι άγνωστο σε μένα. Εάν όμως έχω δείγματα τα οποία είναι ακριβώς εδώ, ξέρω ότι θα πάρουν πολύ μεγάλη πιθανότητα. Θέλω να παρατηρήσετε ότι αυτό το οποίο έκανα εδώ
και το έκανα σκόπιμα, είναι ουσιαστικά αυτή εδώ η περιοχή η οποία πετυχαίνει το μόνο.